Γεια σας. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με το Game Time του ΟΠΑΠ ξεκινά αμέσως τώρα. Έχω δίπλα μου τον Στάθη Σταθόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Να πούμε ότι ο Coach είναι ένας τρομερός αναλυτής, πολύ ωραίος ομιλητής. Σε έχω συναντήσει πολλές φορές και στα γήπεδα, τα έχουμε πει από κοντά. Θέλω να πούμε πολλά πράγματα και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, τους αγώνες που θα παρακολουθήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε μια εμβόλυμη αγωνιστική στη Super League σε πολύ βαρύ κλίμα και όλοι το βιώσαμε. Ελπίζουμε φυσικά όλα αυτά να μην επαναληφθούν. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Θα σε πάω στα πιο τετριμένα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έρχεται ένα match, ένα derby. Και οι δύο ομάδες διψούν και για την νίκη και για τους βαθμούς. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που θα συναντηθούν στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία νίκη που ήρθε σχετικά δύσκολα, αλλά είναι σε καλό φεγγάρι γιατί παίρνει πια αποτελέσματα απέναντι στον Απόλλωνα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έρχεται από μία ήττα με τον Όφη στο Ηράκλειο και πολλά παράπονα. Και οι δύο λοιπόν έχουν πολύ ανάγκη και από την νίκη και από τους βαθμούς. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα μετά τις διακοπές από τον Ιανουάριο και μετά, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το λέω καλά, την ισοπαλία του, όλα τα άλλα παιχνίδια τα έχει κερδίσει. Άρα βρίσκεται σε μια καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, που ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα τελευταία 5 παιχνίδια του μήνα μέχρι τώρα έχει 3 ήττες. Είχε ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα με τον Όφη, που δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και οι απώλειες ποδοσφαιριστών που έχει. Έχει την απουσία του Βηγιαφάνες, έχει την απουσία του Μαουρίτσιο, δύο ποδοσφαιριστών από τους τρεις του κέντρου, που είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όλο το χρόνο συμμετοχής και κάνουν όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είδαμε την απουσία του Βηγιαφάνες στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, όταν η ομάδα και μέσα στην Λεωφόρο δεν είχε τη δυνατότητα της ανάπτυξης. Θα τον χάσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην παρούσα κατάσταση μια προτεραιότητα ως προς την ατμόσφαιρα που υπάρχει και ως προς την έδρα είναι προς τη μεριά του ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ με τον coach και για ένα πολύ καλό σκοπό, για να ενισχυθούν οι 178 αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑΠ, και αυτό θα γίνει εάν στην επόμενή μου ερώτηση πέσει μέσα ο Στάθης Σταθόπουλος. Λοιπόν, θέλω απάντηση, πού βλέπεις προβάδισμα, τι βλέπεις θα γίνει στο τέλος της βραδιάς στην Τούμπα. Αυτό που είπα πριν, ότι οι συνθήκες αυτή την εποχή δείχνουν ότι προτεραιότητα στο αποτέλεσμα έχει ο ΠΑΟΚ και βάσει των ελλείψεων που έχει ο Παναθηναϊκός και βάσει του rotation που έχει τη δυνατότητα να κάνει ο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι που προηγήθηκε, αλλά και στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Εάν πέσει μέσα στο αποτέλεσμα αυτό, στην προτεραιότητα, όπως μας είπε, για την ομάδα, για τους γηπεδούχους στην Τούμπα, οι 178 αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑΠ θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με αθλητικό εξοπλισμό. Αυτό ζητάμε. Εννοείται. Έτσι, εννοείται. Σκοπός είναι αυτός. Και βέβαια θέλουμε και τη δική σας άποψη κάτω από τα social media του ΟΠΑΠ, κάτω από YouTube, κάτω από Instagram, κάτω από Facebook. Θέλουμε τη δική σας ανάλυση, την δική σας γνώμη, τις ερωτήσεις σας, τι πιστεύετε για όλα αυτά που συζητάμε εδώ κάθε εβδομάδα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Ιταλία. Σε πάω εκεί. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς το ιταλικό ποδόσφαιρο όλα, και όλα. Ποια ομάδα υποστηρίζεις. Δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει πάντα να παρακολουθώ το καλό ποδόσφαιρο και εμένα με ενδιαφέρει από μια άλλη ματιά, πιο πολύ τακτική παρά οι ομάδες. Έχουμε λοιπόν το ντέρμπι του Μιλάνου. Εκεί η Ίντερ αντιμετωπίζει την Μίλαν, η κάτοχος στην ουσία, με μία εκ των βασικών διεκδικητών. Τι βλέπεις εκεί? Θα ξαναγίνει το ίδιο? Η Ίντερ προηγείται, είναι στους 53 βαθμούς και θεωρείται φαβορή για να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα. Και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Σωστό. Η όποια διεκδίκηση πλέον και από την Νάπολη αλλά και από τη Μίλαν που είναι στους ίδιους βαθμούς φαντάζει δύσκολη μπροστά στην ανωτερότητα που δείχνει και σταθερότητα μάλιστα που δείχνει η Ίντερ. Και εκεί πιστεύω, παρότι είναι ένα ντέρμπι και τα πιο πολλά ντέρμπι στο Μιλάνο η ισοπαλία είναι κάτι που ικανοποιεί και τους δύο, πιστεύω ότι η Ίντερ πάλι και εκεί έχει το πλεονέκτημα.
Πάμε πάλι με τους γηπεδούχους. Πάλι με τους γηπεδούχους. Ναι, από θεωρητικά. Από το ένα πέταλο ή από το άλλο πέταλο. Θεωρητικά. Λοιπόν, σε πάω και λίγο στην Ισπανία, γιατί ναι. Εκεί έχουμε πολύ ωραίο ματς. Μπαρσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης. Με ό,τι προβλήματα και αν έχει η Μπαρσελόνα, έστω και αν είναι στην πέμπτη, θέση με 35 βαθμούς. Η Ατλέτικο είναι στην τέταρτη με 36. Το Μπαρσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ένα πολύ ωραίο ματς να παρακολουθήσει κανείς. Η Μπαρσελόνα είναι σε μια περίοδο που οι μεταγραφές της περιμένει να της δώσουν την όθηση γιατί είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Καινούργιος προπονητής και... Πολύ σωστά. Ναι. Στην Ισπανία, ενώ εμείς ψάχνουμε να βρούμε θέσεις για το conference παιχνίδι, εκεί διεκδικούν την τέταρτη θέση η Μπαρσελόνα πλέον για να μπει στο Champions League, γιατί αυτό είναι που τις χρειάζεται. Ναι, το κύπελο το έχουν ξεχάσει και οι δύο. Πάνε ακριβώς, για ακριβώς. Ατλέτικο τώρα και έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή με την Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι πιο όριμη ομάδα, πιο σίγουρη ομάδα είναι η Ατλέτικο. Η ισοπαλία ίσως είναι το αποτέλεσμα που νομίζω ότι προς τα εκεί βαδίζει αυτός ο αγώνας. Coach, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου. Είναι πάντοτε πολύ ωραίο να σε ακούμε, ευχαριστώ. Γιατί έχει μια πολύ ωραία ματιά πάνω στα παιχνίδια και πάντα διαβασμένος, δεν το συζητάμε. Τι να σου ευχηθούμε για την φετινή χρονιά. Να είμαστε γεροί, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλα και όλα τα άλλα πιστεύω ότι θα έρθουν. Να σου ευχηθούμε υγεία λοιπόν και σύντομα να σε ξαναδούμε εκεί που θέλουμε. Έτσι, και εκεί ευχαριστώ. Που θέλεις και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με το Game Time. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.